Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή πονηρή, δύσκολη. Κενδοτική. Τι να πω, ως πνευματικός αρκετών ψυχών που μου πονάει η καρδιά από αυτά που βλέπω, αλλά και από το κενό που συναντώ στα πνευματικά μου παιδιά, που είναι ένα μικρό δείγμα της κοινωνίας της Ορθόδοξης της μεγαλύτερης. Αν οι χίλιοι είναι έτσι, έτσι είναι και οι 10.000 περίπου και παραπέρα. Αν λοιπόν σε εσάς και στους πιο έξω, πιο πέρα από εδώ, από αυτό το σπίτι, πνευματικά μου παιδιά, συναντώ ένα κενό πνευματικό, μία χαλάρωση στα πνευματικά μας θέματα, σοβαρή, που έχει επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας, τι να πω για τους άλλους ανθρώπους. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένας επανευαγγελισμός του έθνους. Μαζί λοιπόν με την εθνική μετάνοια, που την έχουμε διατυπώσει τη θέση αυτή πολλές φορές, να έχουμε προσωπική μετάνοια, οικογενειακή μετάνοια και εθνική μετάνοια, να κλάψουμε για τις αμαρτίες μας και να θρηνήσουμε για αυτές, για να μας βοηθάει ο Θεός. Φαίνεται ότι επειδή χαλαρώνουμε στα πράγματα της πίστης, ο Θεός λίγο τραβάει τη χάρη του. Και θέλω να λέω λίγο, είναι αισιόδοξο αυτό που λέω, λίγο τραβάει τη χάρη του. Γιατί αν την τραβούσε πολύ τη χάρη, θα ήμασταν έρμεα όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Έρμεα. Αν διαβάσουμε την ιστορία της, τη θρησκευτική ιστορία της πίστης μας από την Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι ο περιούσιος λαός, το Ισραήλ, κάποια στιγμή έχασε αυτή την πρόνοια του Θεού, και δεν είναι προνομιακό έθνος, έχασε την πρόνοια του Θεού. Ποιος μας λέγει ότι σήμερα στο έθνος μας, το έθνος μας δεν θα χάσει αυτή την ειδική χάρη που είχε από τον Χριστό και από τους Αγίους? Βλέπουμε μια αλλίωση όχι μόνο στην πίστη του καθένα από μας, αλλά στην πίστη της κοινωνίας και στην πίστη. Δεν έχουμε άρχοντες πιστούς. Για πρώτη φορά διακυβερνόμαστε από μια κυβέρνηση που δηλώνει άφεα. Από την ημέρα που δημιουργήθηκε το εθνικό κράτος, το ελληνικό κράτος, μέχρι σήμερα δεν είχαμε κυβέρνηση που να δηλώνει αθεία. Άφεε κυβέρνηση. Είχαμε μασόνους, όλοι οι προηγούμενοι ήταν μασόνοι. Ξέρουμε κιόλας και τι αντίχριστη κυβέρνηση είχαμε. Αλλά να δηλώσουν άφεοι οι ίδιοι δεν είχαμε. Επίσημα. Δεν είχαμε επίσης εκκλησία που να δηλώνει, σαν τις δηλώσεις που μας διάβασε λίγο πριν ο Λευτέρης, ότι δεν είμαστε η μόνη πίστη, αλλά έχουμε και άλλες πίστες με αλήθεια. Ως τώρα είχαμε την αυτοσυνειδησία ότι εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την αληθινή πίστη. Αυτοί που αποκόπηκαν από εμάς αλωτρίωσαν την πίστη. Γι' αυτό ξέρουμε ότι από τη στιγμή που αποκόπηκαν από την Ορθόδοξη πίστη, οι παπικοί κάνουν ανάποδα το Σταυρό. Δηλαδή ο ανάποδος άνθρωπος κάνουν με τα τέσσερα δάχτυλα. Γιατί δεν υποστηρίζουν το Άγιο Πνεύμα. Από τα αριστερά στα δεξιά κάνουν το Σταυρό. Ανάποδα τον κάνουν το Σταυρό. Και όχι μόνο αυτό. Έχουν αλλάξει όρατα της πίστης. Αυτό πάει να κάνουν και οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι επίσκοποι και πατριάρχες Ορθόδοξοι, και κατοικούν αιρετικά το λαό. Βλέπουμε λοιπόν μια αλλίωση της πίστης σε όλα τα επίπεδα. Εγώ λοιπόν, ο ταπεινότερος και ο μικρότερος των πνευματικών, που έχω ψηλαφίσει την πίστη και γνωρίζω, έχω σχέση με την πίστη, τι πρέπει να κάνω, πώς, δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω ώστε να κρατήσω τον κόσμο στην γνήσια πίστη του Χριστού.
Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Χρησιμοποιώ κάθε τρόπο. Βλέπετε, έχω γίνει ιντερνετικός γέροντας. Μόνο διαστημικός δεν έχω γίνει ακόμα. Ιντερνετικός γέροντας. Επικοινωνώ με την Κίνα, με την Αυστραλία, με την Ιαπωνία, με τις Φιλιππίνες. Έχω Φιλιππινέζα πνευματικό παιδί. Μιλάει ελληνικά, ήταν υπηρέτρια εδώ. Ήταν και τώρα ξαναγύρισε. Ορθόδοξη. Είναι στη Φιλιππινέζα. Αυστραλή. Κούβα. Κούβα. Πήγε ο Ομπάμα τώρα και με πήρε τηλέφωνο να με ενημερώσει τι έγινε και τα λοιπά. Από το Τορόντο, γενικά από τον Καναδά, από την Ευρώπη, Γαλλία. Έχω γίνει. Ναι. Δεν ξέρω. Κοίταξε. Και εγώ χαίρομαι που υπάρχει αγωνία σε τόσο κόσμο να βρει το γνήσιο. Καταρχάς, αυτοελέγχομαι. Διότι το γνήσιο για το οποίο μιλάω, στα αλήθεια το έχω. Πολλές φορές έχω μια κρίση αυτοσυνειδησίας και λέω, Θεέ μου, αν με οδηγήσεις σε μαρτύριο, θα μαρτυρήσω, θα αρχίσω το αίμα μου ή θα γίνω σαν τον έναν από τους 40 μάρτυρες που την κοπάνησε, που σηκώθηκε και έφυγε επειδή δεν θα αντέχω να μου κόψουν το δέρμα και τα πόδια μου και τα χέρια μου. Δεν ξέρω, ειδική χάρη βέβαια πρέπει να έρθει και την ώρα για να αντέξω, αλλά πρέπει λοιπόν, για να μην μπλεχτώ με πολλά, να πω ότι πρέπει ο καθένας από μας να δουλέψει στα της πίστεως, να κάνει τα παραδοσιακά που κάνουν οι πατεράδες μας. Να κρατήσουμε γνήσια την πίστη, ώστε να τη μεταδώσουμε στα παιδιά μας όπως πραγματικά είναι η πίστη μας. Και στην προσωπική ζωή επανέρχομαι. Επειδή μπαίνουμε σε περίοδο όπου θα χρειαστεί να ομολογήσουμε τον Χριστό και επειδή πρέπει οι τσέπες μας να είναι γεμάτες με χρήματα, με κεφάλαια πνευματικά, ώστε όταν θα χρειαστεί να ξοδέψουμε να έχουμε αντίκρισμα, να μην έχει δικαιώματα ο διάβολος επάνω μας με τη ζωή που κάνουμε. Να το προσέξουμε αυτό. Να μην έχει δικαίωμα ο διάβολος με τη ζωή που κάνουμε. Να μην παραχωρούμε δικαιώματα στο διάβολο. Δεν εννοείται χριστιανός ορθόδοξος αδερφοί μου να μην έχει πνευματικό καθοδηγητή. Έναν ιερέα, εξομολόγο, που να ακούει τις βρωμιές που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Και να χθες μίλησα στο κήρυγμα για μια αμαρτία, τη σοβαρότερη που θεωρώ εγώ, τη σοβαρότερη που τη θεωρούμε και την εντάσσουμε στο επίπεδο των συνηθισμένων αμαρτιών. Είπα χθες στο κήρυγμα ότι όταν πηγαίνουμε στο πνευματικό λέμε αν έχουμε καμιά έκτρωση, αν δεν μιλιόμαστε με τον αδερφό μας για τίποτα κληρονομικά, ας πούμε, αν βρήσαμε ή αν μαλώσαμε με καμιά γειτόνισσα, με κανένα γείτονα, αν κλέψαμε τίποτα από τη δουλειά, ωραία, και τα υπόλοιπα λέει πάτερ έχουν τα συνηθισμένα. Ποια είναι τα συνηθισμένα, για να δω, ποια είναι τα συνηθισμένα, γιατί εγώ έχω περιέργεια να δω τι εντάσσει αυτός ο άνθρωπος στα συνηθισμένα. Α, λίγο κουτσουμπολιό, τα συνηθισμένα. Τα ψέματα, λέμε ψέματα, αυτά έτσι τα συνηθισμένα, λέει τα συνηθισμένα. Για μένα το σημαντικότερο αμάρτημα που μπορεί να στο οποίο μπορεί να πέσει ο άνθρωπος είναι το ψέμα. Το ψεύδος. Το ψεύδος. Και εξαιτίας εχθές ότι ήταν Πρωτοαπριλιά, έκανα αυτό το κήρυγμα στο ναό. Ωραίο ήταν πολύ. Έκανα αυτό το κήρυγμα γιατί εμείς οι δήθεν πιστοί άνθρωποι, μόλις μπει ο Μάρτης, βάζουμε το Μάρτη. Πλέκουμε Μάρτη και βάζουμε στο χέρι. Δυσιδαιμονία είναι, προσέξτε. Είναι δυσιδαιμονία. Εμάς μας έλεγαν η μάνα μου, με έλεγε να μην σε πιάσει ο ήλιος. Με έλεγε. Και να μην σε πιάσει ο ήλιος. Αυτό είναι ρατσιστικό. Να μην μαυρίζει δηλαδή. Δηλαδή να μην μαυρίσω. Όλες οι δασκάλες μοίρασαν στα παιδιά πάντα. Ναι, να μην μαυρίσουμε. Δηλαδή αυτό είναι ρατσιστικό. Αν μαυρίσω, δεν τι έγινε. Αν μαυρίσω. Προσέξτε. Εκτός από αυτό, βλέπετε χθες τώρα όλοι οι χριστιανοί αφιερώσαμε μια μέρα του έτους στο ψεύδος. Στην αμαρτία. Μια μέρα στο ψεύδος. Να πούμε ψέματα. Χθες είπα λοιπόν ότι από τα 10 ψέματα που λέμε
μόνο το ένα, αν είναι ανάγκη να το πούμε. Αν είναι ανάγκη να το πούμε. Αν είναι ανάγκη, σώνει και καλά. Επίσης, δεν υπάρχουν αυτό που λέμε τα κατά συνθήκη ψεύδι. Δεν υπάρχουν. Τα κατά συνθήκη ψεύδι τι θα πει. Ανάλογα με τις συνθήκες, μπορώ να λέω ψέματα ή όχι. Δεν υπάρχουν. Να είμαστε αληθινοί. Αλλά όμως, επειδή έχω επίγνωση ως πνευματικός, ότι πολλοί παντρεμένοι, έγαμοι, δεν μπορούν να πούν την αλήθεια μεταξύ τους. Για διάφορους λόγους. Για διάφορα αμαρτήματα που έχουν κάνει και δεν ομολογούν, δεν μπορούν να το ομολογήσουν. Δεν είναι εύκολο. Ούτε τα παιδιά να πούν στους γονείς, ούτε οι γονείς να πούν στα παιδιά αλήθεια. Η αλήθεια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δύσκολο, όπως καταντήσαμε να ζούμε μέσα στο ψέμα, είναι δύσκολο να την εφαρμόσουμε την αλήθεια στη ζωή μας. Τι είπα λοιπόν, στο οποίο θέλω να δώσω βάση. Αν δεν μπορούμε να γίνουμε εντελώς αληθινοί μεταξύ μας, ας πάμε να εξομολογηθούμε τα ψέματα που λέμε στο πνευματικό. Ας κάνουμε μια αρχή. Ξέρετε ότι δεν μάθαμε να είμαστε αληθινοί και δεν ξέρουμε πόση ποιότητα έχει αυτή η ζωή. Τι ξεκούραστη είναι η ζωή της αλήθειας. Ξεκούραστη. Δεν σε τύπτει τίποτα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από ένα αμάρτημα που λέγεται άγχος. Αμάρτημα είναι το άγχος. Αμάρτημα. Θέλω να σας αποκαλύψω σήμερα ότι από το ψεύδος προέρχονται τα πάντα. Τα πάντα. Υπάρχει το ψεύδος, αλωτριώνει τον άνθρωπο απέναντι στο Θεό. Ο Θεός δεν αναπαύεται στο ψεύδος. Δεν αναπαύεται στον υπερήφανο ψεύτη. Γιατί όλα γίνονται από την υπερηφάνεια. Στο ψεύτη. Και έχει απόσταση. Θεός και άνθρωπος. Ο ψεύτης γυρίζει την πλάτη του στο Θεό. Λέγει ψέματα και στο Θεό. Λέγει ψέματα και στο Θεό. Γιατί ουσιαστικά δεν τον πιστεύει. Αυτός λοιπόν ο ψεύτης άνθρωπος είναι στην ολοκλήρωσή του, ζει σε μια ψευτιά και έχει χάσει τον πραγματικό του, τον αληθινό του εαυτό. Δεν μπορεί ούτε προσευχή να κάνει ο ψεύτης. Γιατί προσεύχεται για ψεύτικα πράγματα. Βίωσα αυτές τις ημέρες που μου έκανε εντύπωση μία εξομολόγηση, μία φρίκη εξομολόγηση, φρίκη εξομολόγηση τη λέω εγώ, για έναν άνθρωπο που δεν ζει τίποτα στην πραγματικότητα. Τίποτα στην πραγματικότητα. Όλα τα φαντάζεται και ζει, δεν ξέρω, έχετε δει αυτό το έργο, σας το έχω ξαναπεί πάλι, από έρωτα, με τον Αθερίδη και την Καρύδη. Τη Σμαράγδα. Να το δείτε αυτό το έργο, αν θέλετε. Η ελληνική ταινία είναι. Εγώ ελληνικές ταινίες δεν βλέπω σύγχρονες. Εγώ βλέπω τον Φωτόπουλο, τον Χατζηχρήστο, τον Μπαρμπαγιώργο, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Τζέννη Καρύδη. Τέτοιες ταινίες βλέπω. Τις σύγχρονες δεν τις βλέπω. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά δεν τις βλέπω τις σύγχρονες. Όμως αυτή μου έκανε εντύπωση. Ο Αθερίδης ήταν αραβωνιασμένος με μια κοπέλα η οποία πέθανε. Και όμως δεν μπορείς να ξεκολλήσει από τη φαντασία αυτής της κοπέλας και ήταν πυροσβέστης, αλλά ζούσε με την ανάμνηση αυτής της κοπέλας. Όχι με την ανάμνηση, πιανόταν χέρι-χέρι και περπατούσαν στην παραλία, έτσι έκανε αυτός. Από μακριά έβλεπε σε έναν άνθρωπο να έχει απλωμένο το χέρι, αυτός όμως έβλεπε ότι δίπλα του είναι η κοπέλα που κάνανε βόλτες. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που ζουν, η ψευτιά είναι τόσο δυνατή που τους κάνει να ζουν έτσι. Έτσι. Μη σας φαίνεται τρομερό. Από το λίγο-λίγο ξεκινάει. Γι' αυτό είπα χθες ότι το ψέμα είναι χειρότερο αμάρτημα, διότι έρχεται και κάθεται ως πουρή και αλλοιώνει τη ψυχή. Γίνεσαι ψεύτης. Από εκεί λοιπόν από το ψέμα ξεκινάει το άγχος. Άλλο αμάρτημα, απιστίας. Ουφ, εμείς οι άντρες δίδεν το οικονομικό, σηκωνόμαστε το κρεβάτι, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, ξαναξαπλώνουμε, έχουμε άγχος. Οι γυναίκες επίσης, είμαστε μπες στο άγχος, καρκίνοι, καρδιοπάθειες, ένα σωρό ασθένειες, από το άγχος λένε, από το άγχος. Γιατί δεν είμαστε αληθινοί άνθρωποι? Αληθινός άνθρωπος για μένα ποιος είναι? Ορθόδοξος, γιατί μιλάω για ορθόδοξο τώρα. Αυτός που έχει ένα πνευματικό και πάει και του λέει τα αμαρτήματά του. Έστω και μια φορά το μήνα γίνεται αληθινός. Σε κάποιον. Γιατί λέει όταν φεύγει από την εξομολόγηση πετάει? Τι φτερά είναι αυτά ρε παιδιά? Είναι τίποτα. Πήγε ο πνευματικός και λίγο το αφαίρεσε, λίγο από το ψέμα του. Τίποτα. Και ελευθερώθηκε λίγο. Λίγο.
Σκεφτείτε αν είσαι αληθινός άνθρωπος, πόσο ωραίος θα είσαι έξω. Τι θα πει όμως αληθινός άνθρωπος στην πραγματικότητα? Και θα ολοκληρώσουμε μετά με την Πρωταπριλιά, που έχω ένα επιστημονικό κείμενο εδώ να σας το διαβάσω. Τι είναι η Πρωταπριλιά? Τι είναι ο αληθινός άνθρωπος? Αληθινός άνθρωπος. Ο αληθινός άνθρωπος ξεκινάει να έχει την ποιότητα τέτοιου ανθρώπου από μικρό παιδί. Όταν τα παιδιά μας, εμείς σας τα βοηθήσουμε να μην τα φορτώνουμε με κόμπλεξ, με συμπλέγματα διάφορα που και έχουμε πολλές απαιτήσεις. Τα παιδιά θα μας πούν ψέματα. Δηλαδή ξεκινάει μια σχέση γονιού και παιδιού όχι ελεύθερη. Ή θα τα μαλώσουμε, ή θα τα τιμωρήσουμε, ή θα τα χτυπήσουμε, ή θα απαιτήσουμε πολλά περισσότερα από αυτό, και αυτό πάει και κρύβεται. Κρύβεται πίσω από συμπεριφορές παράξενες, και στην πορεία σιγά σιγά γίνεται ένα κομπλεξικό άτομο, το οποίο κομπλεξικό άτομο δημιουργεί κατάσταση δύσκολη στην πορεία. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ σε αυτό, στα δικά μου δηλαδή. Το ψέμα λέγεται ή και πράγεται. Πασοποιών το ψέμα. Είπαμε ότι χθες το κήρυγμα τρία είδη ψέματος έχουμε. Έχουμε τα εκαταδιάνιαν, τα οποία μόλις τα σκεφτόμαστε και δεν τα λέμε. Έχουμε αυτά που είναι ψέματα που εκφράζονται με έργο και με λόγια. Και έχουμε και ψέματα που εκφράζονται με το βίο μας. Γενικά. Έχουμε με το βίο μας. Ποιο? Ψεύτικη συμπεριφορά. Ψεύτικη συμπεριφορά. Έχουμε τα κατά διάνοια, τα κατά έργων και κατά το βίο εκφραζόμενα, ψεύδι, που το κάθε ένα έχει το ποσοστό συμμετοχής στον ψεύτη άνθρωπο. Γενικότερα, στον ψεύτη άνθρωπο. Εμείς έχουμε θεωρήσει ψέμα αυτό που κάνει κακό σε κάποιον. Ναι, βλάπτει κάποιον. Εγώ τέτοιο πράγμα. Συκοφαντεί κάποιον που συκοφαντεί. Το κάθε ψέμα βλάπτει τη ψυχή μας απέναντι στον Θεό. Είναι τη διαφορά αυτή να διακρίνει κανείς. Αυτό τώρα του πειράζει σε αυτόν. Αυτό εμένα βλάπτει, δεν πειράζει. Ναι, όχι, όχι. Και αυτό είναι. Να γλιτώσουμε από τα μεγάλα ψεύδη, να μην ψευδορκούμε. Εμείς οι χριστιανοί, να μην πηγαίνουμε στα δικαστήρια και να γινόμαστε μάρτυρες σαν αυτούς που τους διδάσκουν οι δικηγόροι τι να πούν για να γλιτώσουν ή να γλιτώσουν κάποιον. Να πάνε να βάλουν το χέρι τους στο Ευαγγέλιο και να πούν ψέματα. Να μην πέφτουμε στην ψευδορκία που επιφέρει δεινά οικογενειακά η ψευδορκία. Οικογενειακά δεινά. Επίσης, να προσπαθήσουμε στη συμπεριφορά μας με τους τρίτους να είμαστε αυτό που λέγει ο Κύριος. Το ναι, ναι. Και το ου-ου, το ναι-ναι και το όχι-όχι να έχει αξία. Το ναι μας να είναι πιστευτό και το όχι μας να είναι πιστευτό. Στους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι πιστευτά αυτά. Λέει ναι, αλλά βλέπεις ότι από πίσω έχει άλλη σκέψη, ότι κάτι άλλο είναι. Είναι προς το δημοψήφισμα. Ναι, όποιος έχει... είναι... Τώρα τι να μιλήσεις που εσύ, ο συγκεκριμένος, σαν δικηγόρος, είσαι δάσκαλος των ψευτών, του ψέματος. Το διδάσκω. Όλοι οι δικηγόροι που έρχονται μου λένε πρώτοι, λέμε ψέματα πάντα. Όλοι οι δικηγόροι, στην εξομολόγηση μου λένε αυτό, λέμε ψέματα. Σιγά σιγά να αρχίσεις να εξομολογείς και... Οι έμποροι μου λένε πάτερ κλέβομαι. Ναι, δηλαδή είναι κατηγορία ανθρώπων που έρχονται και μου εξομολογούνται. Μόλις λέω τι δουλειά κάνεις παιδί μου, έμπορος. Λέω, η πρώτη αμαρτία το κλέψιμο μου λέει. Ψέματα θα είχα και πολλά λεφτά. Ναι, εσύ ναι. Λέω το εξής, ότι υπάρχουν τα κατά συνθήκη ψέματα. Δηλαδή, βλέπω τον γείτονα από πάνω, ας πούμε, που δεν το χωνεύω και του λέω καλημέρα. Και του λέω να πάω να πέσω από τη σκάλα. Αυτό τι είναι. Κοίταξε, να σου πω. Αυτά είναι τα κατά συνθήκη. Όταν λέμε καλό ταξίδι και λέμε ξέρω αν πάρει τα κλέμματα. Να σου πω, μια φορά λέει ένας. Αυτό είναι. Μια φορά Φρίντα. Αυτό είναι μέσα. Ένας πήγε να πει μια πικρή κουβέντα για κάποιον, να τον πικράνει από την κακή κουβέντα. Και δεν άκουσε τα χείλια του. Δεν άκουσε τα χείλια του πάρα πολύ. Για να μην το πει. Μέχρι που μάτωσε. Για να μην το πει. Και όταν έφυγε ο άλλος, την ήρθε να φτύσει και έφτιασε μια 40 ποδαρούσα. Που ήταν η πικρή κουβέντα που θα έλεγε. Δαιμόνιο ήταν αυτό. Αν το κρατήσεις, είναι καλό. Είναι καλό να μην το πεις.
Δηλαδή να πεις καλημέρα αντί να πεις πες χτύπηδα. Αυτό που λέω έξω είναι καλημέρα και από μέσα μου λέω. Δεν πειράζει, το παλεύεις αγόρι μου, το παλεύεις. Γιατί και δεν είναι εύκολο να πεις καλημέρα σε ένα που δεν χωνεύεις. Δεν είναι εύκολο. Α, αλήθεια ρε παιδιά. Τι είναι αυτό που έχουμε εμείς οι χριστιανοί και δεν χωνεύουμε ανθρώπους. Δίνουμε σόδα. Δεν χωνεύουμε λέει. Αυτό δεν το χωνεύω. Αυτό εδώ μου κάθεται. Μόνο οι χριστιανοί το έχουν. Όχι, λέμε έχουμε πρότυπο το Χριστό. Σκεφτείτε ο Χριστός να έλεγε για κάποιον. Εδώ μου κάθεται. Που λέει ότι άπλωσε τα χέρια του και σταυρώθηκε για τον κάθε ένα. Κρίνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Σίγουρα. Από εκείνη το σίγουρα. Σίγουρα. Δεν προσευχόμαστε για αυτούς που μας... Για παράδειγμα, σήμερα το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε είπε για την κρίση των Φαρισαίων απέναντι στον Χριστό. Ο Χριστός τι έκανε? Πήγε στα σπίτια των πορνών και των τελωνών. Σήμερα κάλεσε τον Ματθαίο, τον Λεβί. Τον κάλεσε και ο Ματθαίος τι του είπε? Μόλις είπε θα γίνω μαθητής, έλα κύριε στο τραπέζι μου. Αλλά λέει, επειδή ο Ματθαίος ήταν της ονομοταξίας των κλεφτών και των αρματολών, τελώνης ήτανε, εφοριακός. Mm-hmm. Οι φίλοι του ήταν όλοι, ειδικά επί εποχής ρωμαϊκής, κλεφταράδες. Κλέβανε και μαζεύανε χρήματα από το λαό, δίνανε στον Ρωμαίο, αλλά κρατούσαν και αυτοί για την πάρτη τους παράνομα χρήματα. Έτσι, πέρα από το μισθό, σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι, φυσιολογικοί σαν άνθρωποι. Ναι. Ναι, ήταν μισητοί από τον κόσμο. Όμως, επειδή ήταν μισητοί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν και άνθρωποι που τους φοβούταν και άνθρωποι που είχαν και δοσοληψίες μαζί τους να μην τους φορολογούν τόσο πολύ. Τους δίνανε άλλα. Είχαν σχέση με πορνεία, με καπηλιά, με καταγώγια. Τέτοιοι άνθρωποι μαζεύτηκαν στο σπίτι του Ματθαίου και υπήρχε και ο Χριστός. Ο οποίος Χριστός δεν είπε πά σε ποιο σπίτι είμαι εδώ να κρατήσει έναν τύπο. Όχι. Έτρωγε λέει και έπινε στο σπίτι αυτό μέχρι που τον κατηγόρησαν ότι τρώει και μεθάει τον Χριστό οι Φαρισαίοι. Ο Χριστός είπε, δεν ήρθα λέει να θεραπεύσω τους υγιείς αλλά τους αρρώστους. Ήρθα στο χώρο τους και κατέβηκα στο επίπεδό τους να κάνω τις συνήθειές τους. Γιατί Κώστα το λέω αυτό? Γιατί δεν έκρινε. Ο Χριστός δεν έκρινε, όλους τους δεχόταν όπως ήταν. Απλά τους έλεγε ελάτε κοντά μου και η επαφή αυτήν θα σας δείξει ποιος είμαι εγώ και ότι υπερέχω όλων των άλλων που έχετε δει και ότι αν έρθετε κοντά μου θα πάρετε, θα προσπαθήσετε να με μιμηθείτε. Τίποτα άλλο. Πολλές διδαχές δεν έκανε ο Κύριος. Αυτά τα λίγα και κανένα θαύμα που έκανε για να τους βεβαιώσει στην πίστη, αλλά δεν τους έκρινε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όμως ο Κύριος θα μας κρίνει κάποια μέρα. Και εκεί στην κρίση εκείνη θα μας πει έλα εδώ ρε ψεύτη. Μπορείς να μου πεις ένα ψέματα? Τα ψέματα που έλει κάποιο και ο κινητό χτυπάει εδώ παιδιά και ντρέπεστε να το σηκώσετε. Το μωρό. Τι λες Μαρία. Εγώ έχω γκονάκι, δεν ξέρω πώς κάνουν τα μωρά. Δόνηση. Έχει δόνηση το μωρό. Δονείτε το μωρό, δονείτε. Κάποιο κινητό δονείτε πάντως. Αγόρασες κινητό από τώρα. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όχι, ας μην διαβάσουμε το θέμα για την Πρωτοαπριλιά. Είπαμε μερικά μπερδεμένα τώρα εδώ.